Καλησπέρα σας φίλοι μου, είμαστε εδώ όπως κάθε Παρασκευή με το χάρτη μας να πούμε αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε και κάποια χαρούμενα πράγματα να δούμε τώρα. Περιμένουμε καταρχήν τις επόμενες μέρες θα έχουμε ένα τρίγωνο ηλιουδία και αυτό είναι μια πολύ τυχερή όψη και αυτή η τύχη συμβαδίζει και με εμάς εδώ στο Αστροτίμ. Το Αστροτίμ λοιπόν κλείνει 2 χρόνια και κάνει δώρα στους αγαπημένους του φίλους. Οπότε μπορείτε να κοινοποιήσετε το βίντεο, κάνετε δημόσια κοινοποίηση από το προφίλ σας και όλοι εσείς που θα κοινοποιήσετε το βίντεο θα μπείτε σε μια κλήρωση. Αύριο λοιπόν από το site του Αστροτίμ θα ανακοινωθεί ποιος από εσάς κερδίζει ένα δώρο από το Αστροτίμ, που μαζί μας θα είναι μια συνεδρία ολοκληρωμένη για ανάλυση γενέθλιου χάρτη και πρόβλεψη για ένα έτος. Μια συνεδρία μαζί μου, με μένα, η οποία θα έχει διάρκεια 1 ώρα και παραπάνω ίσως, από κοντά, για όποιον από εσάς θέλει. Μια δωρεάν συνεδρία λοιπόν, για ετήσια πρόβλεψη και ανάλυση γενέθλιου χάρτη, το δώρο του Αστροτίμ. Κοινοποιείτε δημόσια την εκπομπή αυτή, το live αυτό, και κάποιος από εσάς θα κληρωθεί ο τυχερός να κερδίσει αυτή τη συνεδρία. 2 χρόνια κλείνει το Αστροτίμ, πολλαπλασιάζονται οι φίλοι μας, πολλαπλασιάζονται οι μαθητές μας, σας ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας. Και πάμε να δούμε τι περιμένουμε. Πέρασαν πολύ δύσκολα το προηγούμενο διάστημα, ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος. Υπήρξαν ειδικά στα σταθερά ζώδια και ιδιαίτερα σκορπιοί και λέοντες. Αντιμετωπίσαμε πάρα πολλά προβλήματα με σχέσεις, με συνεργασίες και με θέματα υγείας. Πολύ συχνά οι σκορπιοί αντιμετώπισαν και θέματα υγείας οι σκορπιοί. Μάλιστα, πιθανώς να ήταν θέματα υγείας που είχαν να κάνουν με το παρελθόν. Ξανά είχαμε στο παρελθόν τέτοια θέματα. Δύσκολη περίοδος. Οπότε έρχονται σιγά σιγά και κάποιες τυχερές όψεις. Έχουμε λοιπόν για τις επόμενες μέρες και μέχρι τις 22 του μηνός τον ήλιο σε τρίγωνο με το Δία. Μια πάρα πολύ τυχερή όψη, η οποία μας βοηθάει να διεκπεραιώνουμε υποθέσεις, να πετυχαίνουμε στόχους. Μας φέρνει εύκολη εκπλήρωση των επιθυμιών και των στόχων μας. Και είναι μια όψη η οποία βοηθάει όλους, ιδιαίτερα βέβαια τα ζώδια του νερού, σκορπιούς, ιχθύς και καρκίνους, αλλά με μια τέτοια όψη στον ουρανό όλοι έχουμε μια καλύτερη τύχη στα πράγματα. Ο ήλιος, οι επιθυμίες μας, η προσωπικότητά μας, με την επαύξηση του Δία, με τα δώρα του Δία, με τις χαρές, με την επιτυχία, με την αισιοδοξία, έχουν μια καλή σχέση αυτή την περίοδο, έτσι, και αρχίζουμε σιγά σιγά να αισιοδοξούμε, περιμένοντας τη νέα σελήνη στις 24 του μήνα, επιτέλους μια χαρούμενη και αισιόδοξη νέα σελήνη στο ζώδιο του Τοξότη, όπου χωράει πάρα πολύ συγχώρεση, ανοίγει το μυαλό μας, γινόμαστε πιο φιλοσοφημένοι, μπαίνουμε στη θέση του άλλου και μάλιστα είναι εποχή για να συγχωρήσουμε και να συγχωρηθούμε. Ο τρόπος ομιλίας θα είναι πιο γλυκός, θα είμαστε πιο γλυκομίλητοι, πιο ανοιχτό το μυαλό, πιο ανοιχτές οι επιθυμίες, δεν θα έχουμε τόση τσιγκουνιά, έτσι είναι και η Αφροδίτη στον Τοξότη, θα είμαστε λοιπόν πιο large όλοι μας με τους άλλους και συναισθηματικά και υλικά. Έτσι λοιπόν είναι εποχή για συγχώρεση μετά από τα τετράγωνα του Κρόνου με τον Ουρανό, μετά από τις εκλήψεις στο ζώδιο του Σκορπιού που έφερε πάθη, ανέσυρε πάθη τα οποία δημιούργησαν θέματα. Έρχεται λοιπόν στιγμή για συγχώρεση. Πάντα περιμένουμε κάτι από τον Τοξότη για να χαρούμε, να έχουμε συγχώρεση. Έτσι και να πάμε λίγο παραπέρα τα πράγματα με αισιόδοξο τρόπο. Και έτσι λοιπόν ανοίγει ο μήνας με πολύ αισιόδοξο τρόπο. Ένας Δεκέμβρης ο οποίος θα φέρει τα πράγματα στη θέση τους. Θα συσφίξει σχέσεις, θα διαλυθούν παρεξηγήσεις, θα λυθούν θέματα που είχαν δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα. Εγώ μέχρι στο Σκορπιό τα πάθη γύρονται. Το μόνο που πρέπει να προσέχουμε βεβαίως ιδιαίτερα τα μεταβλητά ζώδια, δίδυμοι, τοξότες, παρθένοι, ιχθύς, τις εξαπατήσεις. Οι εξαπατήσεις κορυφώνονται και μάλιστα σε θέματα τα οποία γνωρίζουμε, όχι σε άγνωστα θέματα, σε γνωστά θέματα, σε γνώριμα θέματα. Η δράση δεν βγαίνει, μπορεί να μπλοκάρουν μηχανήματα, οι δουλειές που πρέπει να κάνουμε δεν τελεσφορούν για άγνωστο λόγο και πολύ συχνά για λόγους που δεν μπορούμε να φανταστούμε, από το πουθενά προκύπτουν προβλήματα. Ο Άρης εντωμεταξύ είναι και εκτός πορείας, που σημαίνει ότι εμείς πεισμώνουμε περισσότερο και θέλουμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε, θέλουμε να πετύχουμε, δεν καθόμαστε στα αυγά μας, αλλά τελικά πάλι δεν μας βγαίνει.
γιατί ο Ποσειδώνας είναι πιο ισχυρός. Έτσι. Όση επιθυμία λοιπόν και αν έχουμε και όση προσπάθεια, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να κάνουμε λίγο υπομονή. Τις επόμενες μέρες κορυφώνεται αυτή η όψη και μας φέρνει στο προσκήνιο θέματα από το παρελθόν, εξαπατήσεις, ασυνέπειες, μικροπαρανομίες, μικροπαρατυπίες, οτιδήποτε κάναμε το προηγούμενο διάστημα. Έρχεται λοιπόν η στιγμή του λογαριασμού και καμιά φορά με ίσως λίγο δυσάρεστο τρόπο, θα τα δούμε τώρα. Αλλά αυτό είναι μια όψη που το είχαμε και το προηγούμενο διάστημα, μια όψη διακείας που μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ καιρό. Ας μείνουμε λοιπόν και στο αισιόδοξο, να θυμηθούμε πάλι το αισιόδοξο μήνυμα. Ήλιος σε τρίγωνο με το Δία, επιτυχία, ευκολία, διεκπεραίωση, ολοκλήρωση και αισιόδοξη, χαρούμενη νέα σελήνη, large νέα σελήνη, που αφήνει μεγάλα μπουμπουά, να το πούμε, έτσι, στο ζώδιο του Τοξότη. Πάμε να δούμε ένα-ένα όλα τα ζώδια. Να θυμίσω πάλι ότι είμαστε στο Astro Team. Έχει κλείσει 2 χρόνια το Astro Team, η σελίδα της σχολής, της αστροπαιδείας. Έχετε αυξηθεί πάρα πολύ, πάρα πολύ οι φίλοι του Astro Team. Κάνετε κοινοποίηση στο βίντεο και ένας τυχερός από εσάς που θα ανακοινωθεί αύριο από τη σελίδα του Astro Team κερδίζει μια συνεδρία, ολοκληρωμένη συνεδρία για προσωπική πρόβλεψη και ανάλυση γενέθλιου χάρτη μαζί μου από κοντά εδώ στα γραφεία της σχολής. Πάμε να δούμε λοιπόν τα ζώδια ένα-ένα. Κριάρια μου, αγαπημένα. Λοιπόν, αυτή η τυχερή όψη σας αφορά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με οικονομικά. Σκέφτεστε αν πληρώνετε αρκετά, αν πληρώνεστε αρκετά, αν παίρνετε αυτά που σας αξίζουν, μήπως δίνετε παραπάνω από ό,τι αξίζει. Έρχονται άτομα στη ζωή σας τα οποία σας επισημαίνουν αυτά τα θέματα και σας βάζουν στη διαδικασία να κρίνετε, να μετρήσετε τι δίνετε και τι παίρνετε και αν αυτό που παίρνετε αξίζει σε σχέση με αυτό που δίνετε. Πιθανώς αυτό να έχει να κάνει και με θέματα που έχουν να κάνουν με τα παιδιά σας, η κρίση που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σας. Το πολύ καλό είναι ότι με έναν μαγικό τρόπο βρίσκεται λύσεις σε αυτά τα θέματα αυτή τη στιγμή και καλό θα ήταν να μην ψάχνετε τις λύσεις στα φωναχτά, αλλά οι λύσεις είναι μέσα σας ή σε μυστικά πράγματα, σε πράγματα τα οποία δεν ανακοινώνεται, δεν είναι ευρέως γνωστά. Έτσι. Πολύ καλή εντωμεταξύ και για τζόγο, για ιντερνετικό τζόγο, ιντερνετικό παιχνίδι αυτή η όψη και για ερωτικό παιχνίδι μέσω ίντερνετ ή ερωτικό παιχνίδι με το εξωτερικό. Δημιουργικά θέματα λοιπόν απογειώνονται για τους κρυούς. Βεβαίως, τα μεταφορικά μέσα και οι τηλεπικοινωνίες πιθανώς σας δημιουργούν προβλήματα και είναι εποχή που πιθανώς να βγουν κάποια μυστικά σας που δεν θα θέλατε, τα οποία πιθανώς να δημιουργήσουν προβλήματα. Προβλήματα με συγγενείς, με γείτονες ή προβλήματα στην επικοινωνία σας με το περίγυρό σας. Αυτό είναι το θέμα. Στις 21 του μήνα τώρα, σχέσεις και συνεργασίες λειτουργούν καταλυτικά και βοηθούν στο να λύσετε τέτοια προβλήματα, στο να απαγκιστρωθείτε από αυτά τα θέματα και στο να προστατευτείτε, να προστατεύσετε την ιδιωτικότητά σας, τα μυστικά σας, ώστε να μην βγουν προς τα έξω. Σχέσεις και συνεργασίες λοιπόν είναι δίπλα σας στις 21 του μήνα και η νέα σελήνη αυτή σας κάνει περισσότερο αισιόδοξους. Και ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με δημιουργικά θέματα που έχουν να κάνουν με το σπίτι, με την οικογένεια. Αν θέλετε δηλαδή να εκμεταλλευτείτε ένα ακίνητο, αν θέλετε να λύσετε θέματα που υπάρχουν μέσα στο σπίτι, είτε με το σπίτι, είτε με τους οικείους, είτε ακόμα και με τους γύρω από το σπίτι, άνθρωποι που εργάζονται σε σχέση με το σπίτι, γείτονες. Προβλήματα τέτοια λοιπόν μπορούν να λυθούν με πολύ πολύ αισιόδοξο και θετικό τρόπο και είναι και εποχή που σας δίνει και ευκαιρίες για να κερδίσετε χρήματα μέσα από την οικονομική διαχείριση των ακινήτων. Πάμε στους Ταύρους. Οι Ταύροι, οι οποίοι εσείς οι ίδιοι κάνετε τις επαναστάσεις, έτσι, και ήσασταν στο μάτι του κυκλώνα, αλλά μάλλον ως δράση δεν υποστήκατε τη δράση άλλων. Αυτή η όψη λοιπόν, η τυχερή, έρχεται μέσα από σχέσεις και συνεργασίες. Έρχονται άνθρωποι στο προσκήνιο, οι οποίοι σας επισημαίνουν την αξία σας. Και σας βάζω διαδικασία να συγκρίνετε τον τρόπο που σας αντιμετωπίζουν οι κοντινοί σας άνθρωποι σε σχέση με τον τρόπο που σας αντιμετωπίζουν άνθρωποι του ευρύτερου περιβάλλοντος, από το φιλικό περιβάλλον ή κοινωνικό περιβάλλον. Βλέπετε τις διαφορές, βλέπετε ότι σας εκτιμούν πολύ περισσότεροι αυτοί που δεν σας έχουν δεδομένο και μπαίνετε στη διαδικασία λοιπόν να αξιολογήσετε αυτά που δίνετε και να ζητήσετε να εκτιμηθούν περισσότερο.
θα έχετε την τύχη αυτή, θα έχετε τον τρόπο να το καταφέρετε, θα εκτιμηθούν περισσότερο. Είναι εποχή που μπορείτε να ανεβάσετε την αξία σας σε σχέση με σχέσεις και συνεργασίες. Προσοχή στις οικονομικές κινήσεις, προσοχή στις σπατάλες και προσοχή στις συμβουλές που δέχεστε από φίλους. Επίσης, τα μακροπρόθεσμα σχέδιά σας πιθανώς να μην είναι σε γερές βάσεις. Και έρχονται στιγμές τώρα που κλονίζονται και βλέπετε τι έχετε κάνει λάθος και μπορείτε να διορθώσετε. Στις 21 του μήνα, μέσα από το χώρο της εργασίας και ή υφιστάμενοι ή συνάδελφοι, άθελά τους ή μη, σας δίνουν τρόπους να κερδίσετε χρήματα ή να αποφύγετε απώλειες. Λάβετε υπόψη σε αυτά που θα σας πούν, γιατί οι πληροφορίες αυτές θα είναι αξιόπιστες. Τώρα, η νέα σελήνη αυτή έχει να κάνει κυρίως με θέματα κρίσεων. Κρίσεις που αντιμετωπίζετε, είτε ψυχολογικές είτε οικονομικές κρίσεις, οι οποίες οφείλονται σε τρίτους. Τα οικονομικά του συζύγου, τα οικονομικά του συνεταίρου, κάποια βοήθεια που ζητάτε να σας δώσουν ή κάποιοι άλλοι ζητούν από εσάς. Όλο αυτό λοιπόν θα ανοίξει κάπως. Κάπως με κάποιο τρόπο σύντροφος και συνεργάτης ανοίγουν τα χαρτιά τους απέναντί σας και σαν να έχετε κοινό πορτοφόλι ή σαν να ενώνετε τις δυνάμεις σας για να αντιμετωπίσετε κάποιες οικονομικές ανάγκες με πολύ αισιόδοξο και θετικό τρόπο. Έτσι. Πάμε στους δίδυμους. Αγαπημένα διδυμάκια. Τα παιδιά που δεν μεγαλώνουν, έτσι. Λοιπόν, αυτή η τυχερή όψη έρχεται μέσα από το χώρο της εργασίας σας. Η ταπεινή δουλειά που κάνετε το προηγούμενο διάστημα και μάλιστα δουλειά η οποία έχει να κάνει με πολλές μετακινήσεις, πολλές επικοινωνίες, κοντινές μετακινήσεις εντός Ελλάδος, όχι ταξίδια στο εξωτερικό, πολλή επικοινωνία, πολλές επαφές, έρχεται σιγά σιγά μέσα από τις επαφές αυτές να δημιουργηθούν κέρυες, σταθερές συνεργασίες, οι οποίες θα σας αναδείξουν επαγγελματικά και θα ανεβάσουν το κοινωνικό σας προφίλ. Έτσι λοιπόν, η ταπεινή προσπάθεια και οι πολλές επαφές που είχατε το προηγούμενο διάστημα αρχίζουν σιγά σιγά να αποδίδουν, ο Δίας έρχεται στο δέκατό σας, έτσι. Και αυτό φέρνει καταξίωση μέσα από συνεργασίες που ξεδιαλύνονται πλέον και φαίνεται ποιοι από αυτούς αξίζουν και μπορούν να σας οδηγήσουν στην επιτυχία και ποιοι απλά σας τρώνε το χρόνο. Με κάποιο μαγικό τρόπο λοιπόν αυτοί που σας τρώνε το χρόνο απλά φεύγουν από το προσκήνιο και εντείνονται, αυξάνεται η σχέση σας με αυτούς που είναι πραγματικά δίπλα σας. Τώρα, πολύ προσοχή στη δράση σας. Τρέχετε, τρέχετε, τρέχετε και κάτι περιμένετε. Πράγματα τα οποία περιμένετε από άτομα κύρους, από ηλικιωμένους ανθρώπους ή από υπηρεσίες, από το κράτος πιθανώς, χωλαίνουν. Υπάρχει πιθανώς μία ανατροπή, κάτι το οποίο δεν προκύπτει τώρα, αλλά τώρα βλέπετε τα αποτελέσματά του. Και κατά κάποιο τρόπο μένετε λίγο ξεκρέμαστοι εξαιτίας ασυνέπειας ατόμων κύρου, εξαιτίας ασυνέπειας ή εξαιτίας λαθών κάποιων υπηρεσιών, κάποιων ανθρώπων ηλικιωμένων, κάποιων προϊσταμένων. Δεν θα αναγνωρίσουν τα λάθη τους ή ακόμα και αν τα αναγνωρίσουν, δεν θα σας αποδώσουν δικαιοσύνη. Θα υποστείτε αυτή την απώλεια, η οποία όμως σας βάζει σε διπλό τρέξιμο, σε διπλή προσπάθεια και σίγουρα θα έχετε αποτελέσματα στο επόμενο διάστημα. Στις 21 του μήνα έχετε πολύ δημιουργικές ιδέες. Έχετε όρεξη για διασκέδαση. Όσοι έχετε παιδιά, έχετε πολύ καλές ιδέες από τα παιδιά σας. Και επίσης, ο έρωτας έρχεται με πολύ πολύ έτσι εύπεπτο και εύκολο τρόπο να σας χτυπήσει την πόρτα και να έχετε και μια ανάπαυλα έτσι ευχάριστη. Εκμεταλλευτείτε την 21 του μήνα. Ενώ η νέα σελήνη αυτή γίνεται ακριβώς στον τομέα σχέσεων και συνεργασιών. Και έρχεται να σας δείξει ποιες από αυτές τις σχέσεις και συνεργασίες μπορούν να σας βοηθήσουν δημιουργικά, να βγάλετε χρήματα και να σεβαστούν την ιδιωτικότητα και τα μυστικά σας. Πολύ αισιόδοξη νέα σελήνη λοιπόν. Αυτοί οι οποίοι θα είναι κοντά σας τις επόμενες μέρες είναι αυτοί οι οποίοι χρειάζεστε. Κατάλληλοι άνθρωποι στην κατάλληλη θέση. Πάμε να δούμε τα καρκινάκια τα αγαπημένα. Ξέρετε πόσο πολύ τα αγαπάω τα καρκινάκια. Όλοι τα ερωτευόμαστε τα καρκινάκια. Έτσι. Αγαπημένα καρκινάκια λοιπόν, ο έρωτας. Ο έρωτας ή η τεκνοποίηση. Όσοι λοιπόν θέλετε να κάνετε παιδιά, ιδανική περίοδος. Όσοι θέλετε να έρθετε κοντά με τα παιδιά σας και να βοηθήσετε τα παιδιά σε θέματα σπουδών ή σε θέματα ταξιδιών, σε θέματα επέκτασης, ιδανική περίοδος για σας. Έρωτες οι οποίοι είτε σας ανεβάζουν την αυτοεκτίμηση, γιατί παίρνετε επιβεβαίωση, είτε σας βοηθούν να γεμίσετε και το πορτοφόλι σας, με κάποιο τρόπο, έτσι. Αισιόδοξοι έρωτες έρχονται με μεγάλη επιτυχία, δράστε λοιπόν,
πάρτε τις ευκαιρίες. Προσοχή τώρα στα πισόπλα τα μαχαιρώματα τα οποία έχουμε πει ότι αντιμετωπίζετε πολύ καιρό τώρα. Πισόπλα τα μαχαιρώματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη δημόσια εικόνα σας. Κάποιοι σας συζητάν πισόπλατα για τη δημόσια εικόνα σας. Κάποιοι συζητάν πισόπλατα αυτά που κάνετε δημόσια, τις κοινωνικές σας επιλογές ή πιθανώς την επαγγελματική σας υπόσταση. Σας κριτικάρουν για τις γνώσεις σας. Θεωρούν ότι αυτό που παίρνετε είναι παραπάνω από αυτό που αξίζετε πιθανώς. Στις 21 του μήνα, μέσα από το σπίτι και την οικογένεια, παίρνετε ή συμβουλές ή μαθαίνετε κάποια μυστικά σχετικά με αυτό το θέμα και σας αποκαλύπτονται κάποια τέτοια θέματα. Βεβαίως η οικογένεια και το σπίτι σας στηρίζουν πάρα πολύ σε αυτή την περίπτωση. Και η νέα σελήνη στο χώρο της εργασίας. Η νέα σελήνη αυτή λοιπόν έρχεται είτε σε όσους έχετε προβλήματα υγείας να σας δώσει λύσεις, λύσεις οι οποίες έρχονται μέσα από διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών και θα έλεγα μάλιστα πιο παραδοσιακούς τρόπους και λιγότερο νεωτεριστικούς τρόπους ή θέματα εργασίας τα οποία βρίσκεται τρόπο η εργασία σας να γίνει πιο παραγωγική, να βγάλετε περισσότερα χρήματα και ίσως να κρατήσετε και περισσότερα αφορολόγητα χρήματα. Επίσης έχετε ιδέες πώς η εργασία σας να επεκταθεί σε μεγαλύτερο εύρος. Πώς δηλαδή να έχετε περισσότερη απόδοση, αν ασχολείστε με πελατολόγια, να έχετε περισσότερους πελάτες, να εξυπηρετείτε ανθρώπους, να εξυπηρετείτε περισσότερους ταυτόχρονα και να γίνετε πιο πολλαπλά παραγωγικοί. Πάμε στα λιοντάρια. Τα λιοντάρια λοιπόν, η τύχη και η ευκολία έρχεται στα θέματα του σπιτιού. Κρίσεις οι οποίες δημιουργήσατε ή αντιμετωπίσατε το προηγούμενο διάστημα στο σπίτι και την οικογένεια και οφείλονται πιθανώς σε αδύνατα ή αρνητικά σημεία του συντρόφου ή των συνεργατών και πιθανώς και με ερωτικές προεκτάσεις για κάποιους από εσάς. Σπάσατε τα αυγά, δημιουργήσατε εντάσεις, αντιμετωπίσατε εντάσεις, έχετε στιγμή λοιπόν να συγχωρήσετε και να συγχωρεθείτε. Μπορείτε λοιπόν να βρείτε γαλήνη στο σπίτι ή αν όχι γαλήνη, να βρείτε, κάνετε μια συμφωνία σε σχέση με το σπίτι και την επαγγελματική στέγη, μια συμφωνία που να είναι πιο βιώσιμη. Γιατί αυτή τη στιγμή τα πράγματα δεν είναι αρκετά βιώσιμα στο σπίτι ή στην επαγγελματική στέγη. Ειδικά στις 21 του μήνα, ο τρόπος σκέψης σας είναι πιο επικοινωνιακός, μπαίνετε στη θέση του άλλου, πιθανώς να έχετε και βοήθεια από συγγενείς προς αυτή την κατεύθυνση, μπορεί να παίξουν καταλυτικό ρόλο και έτσι βοηθιέστε να λύσετε αυτά τα προβλήματα. Επίσης, 21 του μήνα είναι μια ευκαιρία να έρθετε σε επαφή με πολλούς ανθρώπους έχοντας αποδοχή. Αν κάνετε πωλήσεις, αν κάνετε ένα κοινωνικό επάγγελμα, αν έχετε τέτοια θέματα, λοιπόν, είναι καλή ευκαιρία να επικοινωνήσετε και να σας ακούσουν. Και η νέα σελήνη αυτή γίνεται στο 5ο οίκο σας. Σας δίνει την ευκαιρία να εξωτερικεύσετε κάποια πλευρά του εαυτού σας, να εξωτερικεύσετε λίγο τον εσωτερικό σας κόσμο με τρόπο τέτοιο που θα έχει αποδοχή από τους άλλους. Και επίσης σας δίνει και μια ευκαιρία αυτή η νέα σελήνη να κάνετε κάτι δημιουργικό το οποίο θα σας φέρει σε επαφή με ανθρώπους που έχουν να κάνουν είτε με την αισθητική είτε με την τέχνη, αλλά με κάποιο τρόπο αυτό έχει όφελος οικονομικό για σας λοιπόν. Αλλά στο προσκήνιο βέβαια και ο έρωτας. Επίσης, 24 του μήνα με τη νέα σελήνη αυτή, παίξτε και κάποιο τυχερό παιχνίδι, μπορεί να έρθει τύχη από εκεί, έτσι. Και καλό θα ήταν να παίξετε τυχερό παιχνίδι μαζί με φίλους. Λοιπόν, και πάμε στα παρθενάκια τα αγαπημένα, που τα έχω πολύ μεγάλη συμπάθεια, όπως σας έχω πει και το ξέρετε. Λοιπόν, παρθενάκια αγαπημένα, ευκαιρίες μέσα από γείτονες και συγγενείς, έρχονται λοιπόν κοντά σας και σας αποκαλύπτουν κάποια ευεργετικά μυστικά τα οποία έχουν να κάνουν είτε με διαχείριση ακινήτων είτε με κληρονομικά θέματα. Με κάποιο τρόπο εμπλέκεται και ο σύζυγος, ο σύντροφος ή οι συνεργάτες. Επειδή έχετε φάει πολύ, αν όχι εξαπάτηση, αν όχι κοροϊδία, απογοήτευση από σύντροφο και συνεργάτες το προηγούμενο διάστημα, έρχονται λοιπόν τώρα αυτοί οι σύντροφοι και οι συνεργάτες να λειτουργήσουν καταλυτικά και να βάλουν τη θετική τους έτσι, πλευρά, να λειτουργήσουν με θετικό τρόπο και με κάποιο τρόπο θα ολοκληρώσετε, θα τελειώσετε κάποια πράγματα που πιθανώς σας βασάνιζαν σχετικά με θέματα ακινήτων ή θέματα κληρονομικά. Τώρα, από την άλλη πλευρά, σε σχέση με τη δημόσια εικόνα σας και τους επαγγελματικούς στόχους, σε σχέση με τους στόχους της καριέρας σας,
μην εμπιστευτείτε σύντροφο και συνεργάτες. Οι συμβουλές που σας δίνουν άγονται από τις δικές τους ανάγκες και όχι από τις δικές σας επιδιώξεις. Οπότε καλό θα ήταν να διαχωρίσετε και τα πράγματα, να κρατήσετε αποστάσεις, θα έλεγα. Στις 21 του μήνα οικονομικές ευκαιρίες και στις 21 του μήνα θα δείτε ότι η δράση σας, η επαγγελματική δράση σας, όσο και αν σας έχει απογοητεύσει το προηγούμενο διάστημα, αρχίζει να δείχνει φως στον ορίζοντα, αρχίζει να σφαίνει οικονομικά ωφέλη. Η νέα σελήνη τώρα αυτή γίνεται στο σπίτι σας. Στο σπίτι σας και στην οικογένεια, όπου με τη βοήθεια φίλων πιθανώς ή με τη συμμετοχή φίλων, περνάτε τη γραμμή σας, ακούγεστε, έχετε αποδοχή και πιθανώς μέσα από σκέψεις που κάνετε από το παρελθόν, μνήμες που έχονται από το παρελθόν, να θυμηθείτε να έρθετε σε επαφή με ανθρώπους από την οικογένεια που έχετε να δείτε πάρα πολύ καιρό και από τους οποίους θα έχετε σημαντικά ωφέλη. Αν δηλαδή σας έρθει η επιθυμία συγγενείς που έχετε πολύ καιρό να δείτε, να τους δείτε, να το κάνετε, γιατί κάτι έχουν να σας πούν που είναι πολύ χρήσιμο για εσάς. Και πάμε στους ζυγούς. Η ζυγή. Τύχη, λοιπόν, σε σχέση με την αυταξία σας. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι σας επισημαίνουν ότι πιθανώς αξίζετε περισσότερο από αυτά που παίρνετε. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι σας έχουν πάρα πολύ ψηλά και σας δίνουν έναν τρόπο, μια αισιοδοξία να αντιμετωπίσετε και εσείς τον εαυτό σας με περισσότερο αυτοσεβασμό και να απαιτήσετε και από τους άλλους πιθανώς περισσότερο αυτοσεβασμό. Ευκαιρίες εργασιακές, οι οποίες μπορεί να είναι μια προαγωγή ή δύσκολες καταστάσεις, τις οποίες αντιμετωπίζετε με πολύ μεγάλη επιτυχία, πιθανώς παρεξηγήσεις που έχουν γίνει μεταξύ άλλων μέσα στον χώρο της δουλειάς, που εσείς λειτουργείτε καταλυτικά, σας βγάζουν μπροστά και σας δίνουν πέρα από οικονομικά ωφέλη και σεβασμό στο περιβάλλον σας. Τώρα, μπορεί να σας απασχολήσουν θέματα υγείας τα οποία έχουν να κάνουν με το παρελθόν ή με κληρονομικά προβλήματα. Στις 21 του μήνα είστε αρκετά δυναμικοί, αρκετά αισιόδοξοι, αρπάτε τον τάβρο από τα κέρατα που λέμε και πιθανώς να μπορέσετε να αξιοποιήσετε κάποιες ευκαιρίες που έρχονται μέσα από το ίντερνετ, μέσα από το εξωτερικό ίσως ή σε χώρους σε σχέση με θέματα μάθησης, οι οποίες θα σας φέρουν κοντά σε ανθρώπους οι οποίοι θα λειτουργήσουν καταλυτικά για σας. Η νέα σελήνη γίνεται στο τρίτο οίκο σας. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν είτε παίρνετε καινούργια μεταφορικά μέσα, είτε παίρνετε καινούργια τηλεπικοινωνιακά μέσα, είτε βελτιώνετε σχέσεις με γείτονες ή συγγενείς και το σίγουρο είναι ότι πλαταίνει η σκέψη σας. Πράγματα τα οποία κολούσατε στο μυαλό σας, τώρα μπορείτε να τα διαχειριστείτε. Πράγματα που σας φαίνονταν βουνό, τώρα μπορείτε να τα διαχειριστείτε, να τα διεκπαιρεώσετε πάρα πολύ γρήγορα. Είστε πάρα πολύ διεκπαιρεωτικοί και εύστοχοι και στη σχέση και στη σκέψη και στη δράση σας. Πολύ καλή εποχή για μετακινήσεις, επαφές, εκδρομές κτλ. Και πάμε στους σκορπιούς. Ταλαιπωρήθηκαν οι σκορπιοί το προηγούμενο διάστημα και από θέματα σχέσεων αλλά και από θέματα υγείας οι σκορπιοί, ψυχικής σωματικής υγείας, αλλά όλοι οι σκορπιοί κάτι έχουν πάθει, κάτι τους συμβαίνει. Από πιασίματα μέχρι μικροκριώματα, μέχρι βραχνιάζουν, το λαιμό, πυρετούς, έχετε δυσκολευτεί πάρα πολύ το προηγούμενο διάστημα. Τώρα λοιπόν έρχεται μια αισιόδοξη. Αυτές οι επόμενες μέρες είναι πάρα πολύ αισιόδοξες. Και ουσιαστικά, χωρίς να κάνετε ιδιαίτερη προσπάθεια, έρχεται η ανταμοιβή από το περιβάλλον σας. Και ουσιαστικά κάποιοι αξιολογούν την υπομονή σας και τη δυνατή στάση που κρατήσατε το προηγούμενο διάστημα. Ευνοούνται οι έρωτες, ευνοείται ο τζόγος, τα τυχερά παιχνίδια. Εκμεταλλευτείτε λοιπόν αυτές τις επόμενες μέρες. Είναι αρκετά αισιόδοξες μέρες. Οι συναντήσεις και οι επαφές που θα κάνετε αυτές τις επόμενες μέρες θα σας συντροφεύουν για πάρα πολύ καιρό και θα σας δίνουν κέρδος για πάρα πολύ καιρό. Τώρα, από την άλλη πλευρά, προσοχή σε θέματα που έχουν να κάνουν με οικονομική διαχείριση. Κάποια χρήματα που οφείλετε ή σας οφείλουν, σας δημιουργούν πρόβλημα. Πιθανώς αντιμετωπίζετε δυσκολία να εισπράξετε ή πίεση να πληρώσετε κάποιες υποχρεώσεις που έχετε. Αυτό πιθανώς να λειτουργήσει απογοητευτικά και να σας στενοχωρήσει λίγο. Μην χάνετε την αισιοδοξία σας. Ο τρόπος να το αντιμετωπίσετε είναι με δημιουργικές ιδέες, δηλαδή μην σκέφτεστε αρνητικά
εάν σκεφτείτε δημιουργικά και ξεπεράσετε τη μαυρίλα του Σκορπιού, είναι σίγουρα ότι υπάρχουν ιδέες που μπορεί να σας πρόξουν να έχετε θετικά αποτελέσματα. Είναι καμιά φορά λέει ότι μου πήραν το αυτοκίνητο και αναγκάστηκα να αρχίσω να τρέχω και ανακάλυψα ότι είμαι δρομέας. Ανακαλύπτετε λοιπόν δυνάμεις, δυνατότητες και ευκαιρίες μέσα από τη δύσκολη θέση που σας φέρνουν οι άλλοι. Οπότε μην μείνετε στο αρνητικό κομμάτι, δείτε τη θετική πλευρά που μπορείτε να έχετε μέσα από αυτά που γίνονται. Στις 21 του μήνα, μυστικά ή η αυτοκριτική που κάνετε κατά κάποιον τρόπο σας βοηθάει να διαχειριστείτε κρίσεις. Τις κρίσεις λοιπόν που λέγαμε ότι αντιμετωπίζετε και τις πιέσεις αυτές που έχετε και τα οικονομικά θέματα, έχετε λοιπόν κάποιες ιδέες, τις οποίες δεν πρέπει να μοιραστείτε με άλλους, πρέπει να τις κρατήσετε για τον εαυτό σας για να έχουν την επιτυχία που θα θέλατε. Οι ιδέες λοιπόν που σκέφτεστε εσείς και δεν μοιράζεστε, αυτές είναι οι λύσεις που μπορούν να σας οδηγήσουν στο να ξεμπερδέψετε και να λύσετε αυτά τα προβλήματα. Τώρα, η νέα σελήνη γίνεται στα οικονομικά σας. Λεφτά θα πάρετε ή θα αλλάξετε τον τρόπο διαχείρισης. Και το σίγουρο είναι ότι θα αλλάξετε τον τρόπο διαχείρισης με σκοπό να μην ξαναβρεθείτε σε παρόμοια θέση. Είτε θα προσέχετε τι δανείζετε, είτε θα προσέχετε τι δανείζεστε, με σκοπό να αποφύγετε να βρεθείτε σε παρόμοια θέση, σε παρόμοια δύσκολη θέση. Υπάρχουν οικονομικές ευκαιρίες, πιθανώς να κάνετε ένα ξεκίνημα το οποίο θα έχει οικονομικά ωφέλη για το επόμενο διάστημα. Εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες αυτές λοιπόν στα οικονομικά. Και πάμε στους τοξότες. Οι τοξότες μας οι πιο τυχεροί από όλους, έτσι. Πρώτον, τις επόμενες μέρες, επειδή εσείς τοξότες έχετε καταπιεί πολλά το προηγούμενο διάστημα και θέματα που αντιμετωπίζετε με το σπίτι και την οικογένεια, δεν ξέρετε πώς να τα διαχειριστείτε. Έρχονται λοιπόν αυτή τη στιγμή άνθρωποι, επαφές που δεν έχουν σχέση με την οικογένειά σας, που δεν έχουν σχέση με φίλους, επαφές που πιθανώς δεν είναι και από το άμεσο περιβάλλον σας, αλλά με κάποιο τρόπο βρίσκονται κοντά σας και σας δίνουν πληροφορίες τέτοιες που σας βοηθούν να διαχειριστείτε αυτά τα θέματα. Βλέπετε μία άλλη πλευρά των πραγμάτων, γιατί πέφτατε σε ντουβάρι, έτσι, το προηγούμενο διάστημα, από το σπίτι και η οικογένεια δεν βοηθούσε. Βλέπετε λοιπόν μία άλλη πλευρά των πραγμάτων και καταφέρνετε με τη σιωπή, με την υπομονή, με την αυτοσυγκράτηση να περάσετε τη δική σας γραμμή με έναν τρόπο στο σπίτι και στην οικογένεια και να αρχίσουν σιγά σιγά να λειτουργούν προς όφελός σας. Οι εξαπατήσεις βέβαια συνεχίζουν από σύντροφο και συνεργάτες με επίδραση είτε στην επαγγελματική στέγη είτε στο σπίτι. Προσοχή σε κλοπές, προσοχή στους ανθρώπους που μπαίνουν μέσα στο σπίτι για κάποια εργασία. Μπορεί δηλαδή να υπάρξουν κλοπές, απώλειες ή ζημιές από οποιονδήποτε μπαίνει μέσα στο σπίτι και δεν ανήκει στην οικογένεια. Προσέξτε τα αυτές τις επόμενες μέρες. Στις 21 του μήνα οι φίλοι και οι ομάδες των ανθρώπων λειτουργούν με έναν τρόπο καταλυτικό και σας βοηθούν να λύσετε θέματα που υπήρχαν με σύντροφο και συνεργάτες ή σας δίνουν λύσεις για τα οικονομικά, κοινά οικονομικά ζητήματα, φορολογικά, κληρονομικά, θέματα που σας απασχολούσαν. Η νέα σελήνη γίνεται πάνω σας. Εσείς λοιπόν αλλάζετε το προφίλ σας, αλλάζετε την εικόνα που δίνετε προς τα έξω. Γίνεστε περισσότερο επικοινωνιακοί, προσπαθείτε να ανοίξετε περισσότερες πόρτες, το καταφέρνετε, έχετε περισσότερη αποδοχή, γοητεύετε τους άλλους. Πιθανώς λέτε παραπάνω από όσα πρέπει, αλλά αυτό δεν έχει αρνητικά αποτελέσματα, σας ακούν πολύ ευχάριστα οι άλλοι και δημιουργείται ένα κοινό. Το κοινό αυτό μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε είτε για κοινωνικούς σκοπούς είτε για εργασιακούς σκοπούς. Και πάμε στον εγώκερα. Και όπως έχουμε πολλές φορές υπάρχουν εγώκεροι με αλφαγιώτα και εγώκεροι με έψιλον λοιπόν. Οι εγώκεροι είστε στο στοιχείο σας. Μέσα σε ομάδες ανθρώπων κινείστε, γνωρίζετε ανθρώπους οι οποίοι σας δίνουν αναγνώριση και μάλιστα σας διαφημίζουν με κάποιο τρόπο, πιθανώς, και μάλιστα είναι πιθανόν να σας διαφημίζουν ή να λένε τον καλό τους λόγο για σας χωρίς να το ξέρετε, από εκεί που δεν το περιμένετε, και να το κάνουν χωρίς να περιμένουν κάποια ανταπόδοση, κάποιο όφελος από εσάς. Κινηθείτε λοιπόν σε ομάδες κοινωνικές, σε φίλους και αδράξτε τις ευκαιρίες. Προσοχή σε θέματα υγείας που έχουν να κάνουν με το αναπνευστικό σύστημα ή με τους ώμους ίσως, έτσι.
και πιθανώς να είναι κάποια θέματα τα οποία σας είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν και επανέρχονται. Ευτυχώς θα είναι περαστικά, με την πάροδο του Άρη από αυτές τις μοίρες θα περάσουν και αυτά. Στις 21 του μήνα αλλαγές στον τομέα των κοινωνικών υποχρεώσεων ή της καριέρας, τέτοιες όμως που σας δίνουν ωφέλη, που κερδίζετε από αυτές τις αλλαγές και μπορεί στην αρχή να τρομάξετε ή να θεωρήσετε ότι κάποιος σας χαλάει το πρόγραμμα, σας αλλάζει το πρόγραμμα, αλλά τελικά αυτό θα έχει όφελος για σας. Και η νέα σελήνη είναι στο 12ο σας. Εδώ λοιπόν έχει να κάνει με μυστικά και ψέματα. Δηλαδή τι γίνεται. Σκέφτεστε πώς φέρεστε στον σύντροφο και τους συνεργάτες. Οι ενοχές δίνουν τη θέση τους σε λύσεις και αλλαγές συμπεριφοράς, γιατί έτσι κι αλλιώς οι ενοχές δεν είναι παραγωγικές, δεν βοηθάνε κανέναν. Έτσι λοιπόν, κάνετε μια αυτοκριτική, σκέφτεστε πώς θα αλλάξετε συμπεριφορά και πώς θα βοηθήσετε με πιο αισιόδοξο τρόπο να είναι και οι άλλοι πιο θετικοί απέναντί σας. Και αυτή είναι η λύση, αντί να είστε κριτικοί και επικριτικοί και αυστηροί με τους άλλους, ένας τόνος αισιοδοξίας από την πλευρά σας θα εγείρει και από αυτούς ένα τόνο αισιοδοξίας και θα έρθετε πιο κοντά και έτσι θα λυθούν περισσότερο εύκολα τα προβλήματα. Κάποιες ενοχές που είχατε τις ξεπερνάτε και τις ξεπερνάτε με δραστικό τρόπο, αποφασίζοντας να κάνετε αλλαγές. Έτσι. Και πάμε στους υδροχόους. Υδροχόοι, τα παιδιά της αστρολογίας. Έχουμε πει πολλές φορές ότι όσοι κάνουν αστρολογία ή κάποιο πλανήτη έχουν στον υδροχό ή όψη του ουρανού έχουν. Ο ουρανός είναι πολύ βασικός πλανήτης της αστρολογίας λοιπόν. Η τύχη έρχεται μέσα από άτομα Κύρους. Άτομα Κύρους, ηλικιωμένα άτομα ή υπηρεσίες πιθανώς σας βοηθούν να αυξήσετε συνεργασίες και να πάρετε κέρδη, να πάρετε λεφτά. Θα μπορούσε να είναι η έκδοση κάποιας άδειας, θα μπορούσε να είναι μια πιστοποίηση, θα μπορούσε να είναι η αναγνώριση από κάποια άτομα Κύρους ή άτομα τα οποία έχουν στα χέρια τους τον τρόπο να σας προωθήσουν. Έτσι, κοινωνικά και επαγγελματικά και τα λεφτά σας πλέον θα αποκτάτε τρόπους ίσπραξης εσόδων από περισσότερες πηγές. Μέσα από αυτό λοιπόν, μέσα από άτομα Κύρους, μέσα από την αναγνώριση που έχετε, με κάποιο τρόπο βοηθήσετε να έχετε περισσότερες πηγές εσόδων. Μεταλλευτείτε το. Τώρα, προσοχή στα ερωτικά θέματα και στον τζόγο. Αποφύγετε τον τζόγο. Και ο έρωτας, παρόλο που δείχνει να σας δίνει επιβεβαίωση, δεν θα σας δώσει τελικά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα σας απομακρύνει και από τους στόχους σας. Μείνετε προσιλωμένοι στους στόχους σας. Οι έρωτες δεν σας πάνε αυτήν την περίοδο. Ούτε ο τζόγος σας πάει αυτήν την περίοδο. Και να είστε σίγουροι ότι αν χρησιμοποιήσετε την ενέργειά σας για διασκέδαση, δεν θα έχετε τα αποτελέσματα που θα θέλετε και θα έχετε και οικονομικές απώλειες. Στις 21 του μήνα έχετε κάποια ιδέα. Μια αισιόδοξη ιδέα η οποία έχει να κάνει ακριβώς με αυτό το θέμα. Με το πώς θα διαχειριστείτε όλες αυτές τις καταστάσεις χωρίς να έχετε απώλειες. Επίσης, στις 21 του μήνα, όσοι έχετε παιδιά, μπορεί να έχετε πολύ πολύ καλά αποτελέσματα σχετικά με τις σπουδές και την εξέλιξη των παιδιών σας, αλλά θα μπορείτε να έχετε και κοντά τους να πάρετε και να δώσετε αισιοδοξία. Τώρα, κάποιο ξεκίνημα κάνετε σχετικά με ομάδες, κοινωνικές ομάδες, πολιτικές ομάδες. Πιθανώς εντάσσεστε σε κάποια κοινωνική ομάδα ή σε κάποια πολιτική ομάδα ή πιθανώς σας προτείνουν κάποιοι συνεργάτες ή οι σύντροφοι, σας προτείνουν να αναλάβετε έναν ηγετικό ρόλο, να ηγείστε σε μια κοινή δράση. Μια κοινή δράση μπορεί να έχει να κάνει με θέματα πατρίδας, με θέματα παραδόσεων ή με πολιτική. Έτσι. Πολύ καλή ευκαιρία για εσάς τους υδροχόους. Και πάμε στα ψαράκια μας. Τα ψαράκια έχετε ευκαιρίες επέκτασης. Δικαστικά θέματα. Θέματα μάθησης. Βρίσκετε τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να μάθετε, να πιστοποιήσετε. Ποια πιστοποίηση πρέπει να πάρετε, ποια γνώση πρέπει να πάρετε ή ποιο ταξίδι πρέπει να κάνετε. Ή αν έχετε δικαστικά θέματα, με ποιο τρόπο πρέπει να κινηθείτε δικαστικά. Πιθανώς έχονται νέοι άνθρωποι που σας δίνουν νέα φιλοσοφία ζωής, νέες απόψεις για τη ζωή. Ή αν έχετε νομικά θέματα, έχονται νέοι άνθρωποι που σας δίνουν νέο τρόπο να αντιμετωπίσετε τα δικαστικά θέματα αυτά. Πιθανώς κάποιος δάσκαλος σε κάποιους από εσάς έρχεται και σας δίνει την κατάλληλη πληροφορία που χρειάζεστε αυτή τη στιγμή για να έχετε την επιτυχία που θα θέλατε. Έχετε μείνει λίγο πίσω, έχετε εγκλωβιστεί λίγο σε κάποια πράγματα. Έρχονται λοιπόν άνθρωποι που σας απεγκλωβίζουν. Και μάλιστα μπορεί να είναι
άνθρωποι οι οποίοι με κάποιο τρόπο έχουν ένα ταπεινό προφίλ, μπορεί να μην είναι δηλαδή, ας το πούμε, διευθυντές, αλλά εργάτες. Έτσι. Αλλά με κάποιο τρόπο σας δίνουν μια μορφή διδασκαλίας ή μια μορφή αισιόδοξου τρόπου σκέψης και λύσεις οι οποίες σας βοηθάνε να επεκταθείτε. Βεβαίως οι εξαπατήσεις ή τα προβλήματα που υπάρχουν στο σπίτι συνεχίζουν. Πιθανώς να υπάρχουν οικονομικά προβλήματα στην οικογένεια, υποχρεώσεις οικονομικές οι οποίες νομίζετε ότι τελειώνει και όλο και κάτι άλλο βγαίνει. Αυτό συνεχίζει. Στις 21 του μήνα έχετε την ευκαιρία να διαχειριστείτε οικονομικές κρίσεις. Στις 21 του μήνα με κάποιο τρόπο ο σύντροφος ή οι συνεργάτες σας δίνουν χρήματα ή σας δίνουν τρόπο πώς να τα διαχειριστείτε αυτά τα ζητήματα και παίρνετε βοήθειες. Και με τη Νέα Σελήνη αυτό κάτι ξεκινάτε στον τομέα της καριέρας. Όχι τον τρόπο της δουλειάς, αλλά τη στόχευση, την εικόνα που δίνετε προς τα έξω, την καριέρα σας. Και αυτό έχει να κάνει είτε με οικονομική διαχείριση, είτε με θέματα ακινήτων, επενδύσεις ακινήτων, όσοι είστε ασφαλιστές, μεσίτες ακινήτων, με τραπεζικά, με οικονομικά θέματα, έχετε πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, αλλά γενικότερα όλοι στον τομέα της καριέρας και της δημόσιας εικόνας κάνετε ένα νέο ξεκίνημα. Ένα νέο ξεκίνημα το οποίο είναι ένα σκαλοπάτι πιο πάνω από εκεί που ήσασταν μέχρι τώρα. Αυτό και για τα ψαράκια μας. Να θυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι το Astro Team κλείνει 2 χρόνια και κάνει δώρα. Έτσι, το δώρο που εγώ κάνω σε εσάς είναι μια προσωπική συνεδρία για ανάλυση γενέθλιου χάρτη και πρόβλεψη για ένα έτος που μπορεί να γίνει από κοντά είτε ιντερνετικά. Στην κλήρωση θα συμμετέχουν όσοι κοινοποιήσουν δημόσια το βίντεο αυτό και αύριο θα ανακοινωθεί από τη σελίδα του Astro Team ποιος είναι ο τυχερός που θα έρθει από εδώ ή από το ίντερνετ να κάνουμε μια συνεδρία και να δείτε πώς είναι τελικά μια ατομική συνεδρία αστρολογική, γιατί οι γενικές προβλέψεις δεν είναι τόσο πολύ επιτυχείς ή στοχευμένες όσο θα είναι μια ατομική πρόβλεψη. Έτσι, οι γενικές προβλέψεις μιλάμε σε κάθε περίπτωση για ζώδιο και οροσκόπο τον ίδιο. Όταν λέμε εγώ καιρος εννοούμε εγώ καιρος με οροσκόπο εγώ καιρο. Όταν λέμε ηχθείς εννοούμε ηχθεί με οροσκόπο ηχθείς. Και προσπαθούμε με αυτό να πιάσουμε μια γενική έτσι, επιρροή. Τα πράγματα στο προσωπικό οροσκόπιο μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά. Για παράδειγμα, μπορεί εγώ να είμαι Σκορπιός και να έχω πάρα πολλούς πλανήτες στον τοξότη και να επηρεάζουν περισσότερο από τα θέματα του τοξότη. Οπότε λοιπόν σε μια προσωπική συνεδρία στοχεύουμε και μιλάμε πλέον με συγκεκριμένα, οριοθετημένα και χρονικά οριοθετημένα τα πράγματα, πότε και τι, έτσι, είναι πιο συγκεκριμένα. Κάντε κοινοποίηση και ένας τυχερός λοιπόν θα είναι εδώ. Αυτά και για τα ψαράκια μας, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου, πολλά φιλιά σε όλους και θα είμαστε πρώτα εδώ στην άλλη Παρασκευή μαζί. Γεια σας.